Αυτό λοιπόν ήτανε. Τώρα ξεκινάει η παρουσίαση. Έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα, γιατί η συντονίστρια της εκδήλωσης δυστυχώς δεν κατάφερε να βρίσκεται εδώ λόγω γρίπης. Της ευχόμαστε περαστικά. Αυτό όμως θα συνεχίσει το πρόγραμμα μας κανονικά. Χαίρομαι ούτως ή άλλως, βλέπω όλο τον κόσμο εδώ, συγγενείς, φίλους, γνωστούς, άγνωστους, που τους βλέπω πρώτη φορά και ήρθαν για να με τιμήσουν με την παρουσία τους και να μου δώσουν δύναμη, ναι, και να μου δώσουν δύναμη, πιο δυνατά, ωραία, και να μου δώσουν δύναμη και θετική ενέργεια. Θα ήθελα να πω κάποια ευχαριστώ, αρχικά, εκτός από όλο τον κόσμο που ευχαριστώ εδώ, τις δύο αγαπημένες εδώ φίλες, την Κατερίνα την Κουτουκάκη, που είναι συγγραφέας, και την Γεωργία Τηρετετάκου, που είναι διαχειρίστρια σε βιβλιοομάδα, βιβλιονέργα. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του καταστήματος που μας φιλοξενούν και έχουν κάνει τα πάντα για να μπορέσουν να γίνουν όλα άψογα. Έχουν από χθες καταλάβει το άγχος μου και προσπαθούν να είναι άψογοι απέναντί μου. Να ευχαριστήσω τον εκδότη μου, τον κύριο Μιχάλη Σιδέρη, που αν δεν υπήρχε αυτός και ο εκδοτικός, αυτή τη στιγμή αυτό το βιβλίο δεν θα είχε πάρει εντός εισαγωγικών σάρκα και οστά και να μπορώ να το κρατώ στα χέρια μου, αλλά και να το διαβάσετε κι εσείς. Να ευχαριστήσω την αδερφή μου, η οποία είναι συνέχεια κοντά μου όλο αυτό το διάστημα και με στηρίζει, την Ελένη την Παπακοσταντίνου, η οποία από την αρχή που ξεκίνησε τη γενέση του βιβλίου ήταν δίπλα μου, γιατί με βοήθησε στην αρχική επιμέλεια. Πολλά βράδια κάτσαμε μέχρι τις 2-3 το βράδυ για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κείμενο, γράφαμε, σβήναμε. Και θα ευχαριστήσω πάρα πολύ και δύο ακόμα άτομα, τα οποία τελευταία, αλλά όχι καταϊδρωμένα. Πρώτα απ' όλα την κόρη μου, η οποία είναι το οξυγόνο και η ανάσα μου, και έχει σταθεί δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα, και τον άντρα μου, τον Κώστα. Δύο άτομα, ο αγαπημένος μου, δύο άτομα που 1,5 χρόνο, ίσως και παραπάνω, έχουν υποστεί τα νεύρα μου, το άγχος μου, τον κακό μου τον τρόπο, την ανασφάλειά μου. Μου έχουν δώσει δύναμη και στήριγμα. Και πάντα έχουν να πούνε ένα καλό λόγο για μένα, ναι. Και συγκεκριμένα ο Κώστας, που όλο μου λέει προχώρα, είμαι εγώ δίπλα σου και νιώθω περήφανος για σένα. Και μόνο που το λέει αυτό, με τονώνει. Θα ξεκινήσουμε με την Κατερίνα, που θα διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο και θα συνεχίσουμε. Ήταν Παρασκευή μεσημέρι και μόλις είχε γυρίσει από το σχολείο χαρούμενη γιατί ερχόταν Σαββατοκύριακο. Μπαίνοντας στο σπίτι, βρήκε τη μητέρα της να κάθεται στην κουζίνα, η οποία προς μεγάλη της έκπληξη ήταν μέσα στην ακαταστασία, γεγονός που την παραξένεψε, γιατί η Ρόουζ ήταν ιστερική σε ό,τι αφορούσε την καθαριότητα και την τάξη. Ιστερία που είχε περάσει και στην κόρη της. Καθόταν λοιπόν και κάπνιζε, κοιτώντας έξω από το παράθυρο, με βλέμμα πλάνο, αφηρημένο, κενό. «Μαμά, όλα καλά?» τη ρώτησε ανήσυχη. Η Ρόουζ όμως δεν έκανε καμία προσπάθεια να της απαντήσει, παρά συνέχιζε να καπνίζει και να κοιτάζει έξω, χωρίς όμως την πραγματικότητα να βλέπει. Ήταν βυθισμένη στις σκέψεις της. Κάτι όμως στην όλη εικόνα της φόβιζε τη μικρή Έμιλη. Ξαναρώτησε χωρίς να λάβει και πάλι απάντηση. Τότε έπεσε το βλέμμα της στο τραπέζι, όπου υπήρχε ένας φάκελος με το λογότυπο της εταιρείας που δούλευε ο πατέρας της. Ο φάκελος απ' έξω έγραφε το όνομά της, αλλά ήταν ήδη ανοιγμένος. Η Έμιλη έβγαλε διστακτικά την επιστολή που είχε μέσα και διάβασε το περιεχόμενο. Δεν έβγαζε νόημα. Τι έλεγε αυτό το γράμμα? Φωτιά, στο αμπάρι, ανοιχτά της βόρειας θάλασσας, 13 αγνοούμενοι
Οι έρευνες συνεχίζονται, άγνωστα τα αίτια. Έμεινε να κοιτάει αποχαυνομένη το χαρτί που κρατούσε. Τι σήμαιναν όλα αυτά, έπαθε κάτι ο μπαμπάς της. Για ποια φωτιά και για ποιους 13 αγνοούμενους μιλούσε. Όχι, όχι, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Μα τι έγινε, θα μου πεις. Έπαθε κάτι ο μπαμπάς. Πότε ήρθε αυτός ο φάκελος. Έχεις μιλήσει με το γραφείο του κυρίου Στιούαρτ. Ρωτούσε και ξαναρωτούσε. Μάταια. Η Ρόουζ, σαν να μην ήταν εκεί μαζί της. Σαν να ταξίδευε αλλού. Η Έμιλι τότε άρπαξε το τηλέφωνο για να επικοινωνήσει με τον τηλεφωνικό αριθμό που ήταν γραμμένο στο φάκελο που κρατούσε. Έπρεπε να μάθει λεπτομέρειες, να μάθει τι είχε συμβεί. Μάλλον κάποιο λάθος θα είχε γίνει, αλλά έπρεπε να σιγουρευτεί. Τότε η Ρόουζ, χωρίς να σηκωθεί από την καρέκλα της, της άρπαξε το ακουστικό από το χέρι και της είπε απότομα. Το Μάργαρετ πήρε φωτιά και βούλιαξε ανοιχτά της βόρειας θάλασσας. Έχουν ήδη σπεύσει τα χύπλα και ναυαγοσωστικά του λιμενικού, μα προς το παρόν δεν έχουν βρει τίποτα. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Αυτό μόνο είχε να πει η μητέρα της, σκέφτηκε η Έμιλι που ήταν στα πρόθυρα ιστερίας. Απλά ένα λυπάμαι. Για τον άνθρωπο που έζησε 15 ολόκληρα χρόνια μαζί της. Για τον πατέρα της κόρης της. Δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Αφού της είχε υποσχεθεί πως θα περνούσαν μαζί τα Χριστούγεννα. Πως θα νίκιαζε σπίτι και θα την έπαιρνε κοντά του. Θα είχε και δικό της δωμάτιο. Σκεφτόταν ξανά και ξανά η Έμιλι και δεν μπορούσε να χωρέσει στο μυαλό της τα όσα είχαν συμβεί μέσα σε 10 λεπτά από την ώρα που επέστρεψε από το σχολείο. «Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό», φώναξε με σπαραγμό και σοριάστηκε λιπόθυμη στο πάτωμα. Και κάπου εδώ, τώρα εγώ πρέπει να σας μιλήσω για την Τόνια και για το βιβλίο της. Λοιπόν, την Τόνια τη γνώρισα πέρυσι τον Απρίλιο σε μια εκδήλωση. Χαιρετηθήκαμε, γνωριστήκαμε και από τότε λίγο την παρακολουθούσα στα social media. Μου τηλεφώνησε πριν από 1,5 μήνα και μου ζήτησε να είμαι σήμερα εδώ. Στο πρώτο τηλεφώνημα, από τα πρώτα πράγματα που κουβεντιάσαμε, ήταν λίγο που είσαι, από που είσαι και μου είπε την καταγωγή της. Μου είπε λοιπόν, εγώ είμαι λίγο Σμυρνιά. Αυτό λοιπόν είναι μια πληροφορία την οποία δεν μπορείς να την παραβλέψεις. Γιατί η καταγωγή μας πάντα κυλάει στο αίμα μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε προσπαθούμε να την αρνηθούμε κάποιες φορές είτε όχι, είναι αυτή η λεπτή κλωστή που κρατάει τη ραχοκοκαλιά μας στη θέση της. Η Τόνια είναι ένα πλάσμα που όσο το γνωρίζω, μπορώ να την περιγράψω με κάποιες λέξεις. Μια από αυτές είναι η λέξη αυθεντική. Είναι αυτό που βλέπεις. Είναι χυμαρόδης, πληθωρική, στο λόγο της και στη γραφή της. Είναι εξαιρετικά δοτικό άτομο. Έχει μια αφοπλιστική ειλικρίνεια. Και μια εσωτερική χαρά. Εγώ αυτό που είδα και γνώρισα στην Τόνια είναι ότι έχει μια χαρά μέσα της για αυτό που κάνει. Χαίρεται τη στιγμή. Αν μπορέσει να τη θασέψει λίγο και το άγχος της, θα χαίρεται ακόμα περισσότερο. Και αυτό που μου αρέσει στην Τόνια είναι ότι αγαπάει ειλικρινά αυτό που κάνει. Και για μένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που ό,τι κάνουν, το κάνουν με αγάπη. Είτε σερβίρουν ποτά, είτε γράφουν βιβλία, είτε καθαρίζουν το δρόμο, αρκεί να θέλεις να το αγαπάς που το κάνεις, γιατί μόνο τότε το κάνεις καλά. Θέλοντας να σας μιλήσω λοιπόν για το βιβλίο, δεν θα σας κρύψω ότι όταν το πήρα στα χέρια μου, τρομοκρατήθηκα. Λέω εντάξει, 590 σελίδες, δεν τις γράφεις αν δεν έχεις και κάτι να πεις. Για την ιστορία περίπου του βιβλίου, επειδή είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί αρκετό καιρό στα βιβλιοπωλεία, είχα καταλάβει περίπου περί τίνος πρόκειται. Είναι λοιπόν μια ιστορία εκδίκησης, έτσι, που το αίτιό της, το αίτιο, είναι η παιδική κακοποίηση. Πολύ δύσκολο θέμα. Νομίζω ότι αν καταπιαστείς με αυτό, πρέπει να ακροβατείς την κόψη του ξηραφιού σε κάθε σελίδα.
Κινδυνεύεις να γίνεις σκληρός, κινδυνεύεις να γίνεις μελό, κινδυνεύεις να γίνεις αδιάφορος. Και μόνο αυτό έλεγα, ωραία, τι μπορεί να γράψει 590 σελίδες. Και άρχισα να διαβάζω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι το βιβλίο της. Είναι καλογραμμένο. Είναι αιχμηρό, γιατί ακριβώς αγγίζει ένα πολύ δύσκολο θέμα. Θα σας πω ότι σε κάποιες στιγμές το κλείσα και είπα, δεν θέλω να διαβάσω. Χωρίς όμως να είναι σκληρό, ήταν ρεαλιστικό. Τόσο όσο. Η Τόνια πολλές φορές ακροβατεί σε αυτό το νήμα, κινδυνεύοντας και λες, τώρα θα γίνει μελό, τώρα θα είναι υπερβολική, όμως θα καταφέρει μια χαρά. Πατάει πάνω στη δοκό ισορροπίας και φτάνει στο τέλος. Είναι αυτό που σας είπα ότι κάποιες στιγμές το έκλεισα, γιατί εγώ σαν χαρακτήρας δυσκολεύτηκα με το θέμα λιγάκι. Η ιστορία όλη, ένα σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ στον τρόπο που έχει γράψει η Τόνια, είναι το εξής. Δεν χρησιμοποιεί πάρα πολλά πρόσωπα. Όταν σε ένα βιβλίο τόσων σελίδων υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτήρες, υπάρχει περίπτωση να φτάσεις στην 350 σελίδα και να γυρνάς πίσω να δεις τώρα ποιος ήταν αυτός και τι έκανε. Η Τόνια χρησιμοποιεί ένα βασικό πρόσωπο, πρωταγωνιστή, ηρωίδα της. Και δύο δεύτερους ρόλους. Όλοι οι άλλοι γύρω που υπάρχουν, δηλαδή αν ήμασταν σε μια θεατρική σκηνή, η Τόνια έχει μια βασική πρωταγωνίστρια, έχει δύο συμπρωταγωνιστές, με δεύτερους ρόλους, πραγματικά δεύτερους, όσο και αν τους θεωρεί ηρωές της, εγώ είδα δεύτερους ρόλους. Και όλοι οι άλλοι είναι τα έπιπλα, είναι το ντεκόρ. Τόσο όσο για να βοηθάνε στην εξέλιξη του μύθου. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί παρακολουθούμε την πορεία ενός παιδιού, το οποίο κατά την προσωπική μου γνώμη δεν έχει κακοποιηθεί μόνο σωματικά. Έχει κακοποιηθεί και λεκτικά και ψυχικά. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος... νομίζω ότι η κακοποίηση μπορεί να μην είναι σωματική στη χειρότερη μορφή της, αλλά και το ξύλο και το να λες σε ένα παιδί είσαι άχρηστος, είσαι ανίκανος, μα βλάκας είσαι, βλάκας είσαι. Αυτό είναι κακοποίηση. Ξέρω ότι λίγος πολύ όλοι έχουμε πέσει σε αυτές τις παγίδες. Το θέμα είναι να σταματάει κάπου. Σε αυτή εδώ την ιστορία δεν σταμάτησε πουθενά. Σταμάτησε από μόνο του το πράγμα, γιατί το παιδί πήρε τη ζωή του στα χέρια του. Παρακολουθούμε λοιπόν ακριβώς αυτή την αγωνία. Την αγωνία ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας, να ισορροπήσει ανάμεσα στο κακό που της έχει συμβεί και στο καλό που ξεκινάει κάποια στιγμή να γεννιέται μέσα της. Ξέρετε, έχω φανταστεί κάποια στιγμή στη ζωή μου ότι μέσα μας, μέσα σε όλους τους ανθρώπους, υπάρχει μια ζυγαριά με δύο δοχεία, το καλό και το κακό. Στον άνθρωπο αυτόν εδώ, αλλά και σε πάρα πολλούς εκεί έξω, για κάποιους λόγους το δοχείο, το κακό του πόνου, της κακοποίησης, το κακό, έχει βαρύνει τόσο πολύ που έχει ακριβώς φτάσει στα μύχια της ψυχής τους. Και το δοχείο του καλού δεν υπάρχει, είναι άδειο. Γιατί από πουθενά δεν έλαβαν αγάπη, επιβεβαίωση, αποδοχή. Πόσο δύσκολο πράγμα η αποδοχή. Πολύ. Το λέμε εύκολα, το πράττουμε δύσκολα. Παρατηρούμε λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε την προσπάθεια της ηρωίδας να γεμίσει το δοχείο της αγάπης και του καλού. Και να έρθει, να έρθει, να έρθει αυτό το πράγμα να ισορροπήσει μέσα της και να βρει η ίδια την ισορροπία της σαν άνθρωπος, σαν γυναίκα, σαν οντότητα. Ας μην τη χαρακτηρίσουμε γυναίκα ή άντρα, θα μπορούσε να συμβαίνει και σε έναν άντρα αυτό. Αυτό το κορίτσι όμως εδώ, επειδή πρόκειται για γυναίκα, ισορροπώντας, γεμίζοντας, αρχίζοντας να γεμίζει το δοχείο της αγάπης, βλέπουμε ότι όλα ανατρέπονται. Και είναι μια μάχη που κάνει το κακό που επιδιώκει το μυαλό της και στο καλό
που αρχίζει να αναζητά απεγνωσμένα η ψυχή της. Και αυτό είναι μαγικό, γιατί όλα ανατρέπονται. Αλλά μου πες να μην κάνω spoiler. Όχι, όχι. Θα σε πατήσω εγώ. Οκ, λοιπόν, και της είπα, πρόσεξε μην κάνεις. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα μέσα. Μπορεί ο έρωτας να χωριστεί στα δύο. Μπορεί μια γυναίκα να αγαπάει δύο άντρες. Ένας άντρας μπορεί να αγαπάει δύο γυναίκες. Δεν σας ρωτάω. Νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ισορροπία στον άνθρωπο. Αν δεν συμπληρώνει ένας τον άλλον. Και όταν μέσα μας υπάρχει αυτή η ανισορροπία, όταν δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας, όταν δεν έχουμε την επιβεβαίωση οι ίδιοι του εαυτού μας και όταν οι ίδιοι δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, αναζητώντας την αγάπη από τριγύρω μας, μοιραία, μπορεί να αγαπήσουμε δύο ανθρώπους, να ερωτευτούμε δύο ανθρώπους, αλλά όλα μπαίνουν στη θέση τους. Ένα σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι στο βιβλίο υπάρχουν κάποιες ερωτικές σκηνές. Εμένα προσωπικά δεν με ενόχλησαν και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν ήταν πρόστιχες. Ήταν ρεαλιστικές. Ήταν και εκεί πέτυχε η Τόνια να είναι τόσο όσο. Σαν να βλέπεις πάλι στον κινηματογράφο μία σκηνή που κρατάει 2 λεπτά και μπορεί να μην δώσει σημασία. Γιατί στον κινηματογράφο μπορεί να είναι 40 δεύτερα ή 60. Και λες, okay, είχε και μια ερωτική σκηνή. Μπορεί στο βιβλίο να είναι 6 σελίδες και λες, μα μια ερωτική 6 σελίδες. Μα είναι το ίδιο. Και έχει και τη σημασία της μέσα στο βιβλίο, έτσι, ακριβώς τα σημεία που τα τοποθετεί. Και τελικά, για να κλείσω, πόσο εύκολο είναι κάποιος να βρει το φωτεινό μονοπάτι της ζωής του. Εάν δεν ακούσει την καρδιά του. Κάποιος σοφός είχε πει ότι αν ζήσεις που στο μυαλό μπορεί να σε πάει μακριά, αλλά η καρδιά μπορεί να σε πάει παντού. Εγώ αυτό είναι το νόημα που πήρα από αυτό το βιβλίο. Τόνια Κυρφίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ο Θεός να σε έχει καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Διαβάσεις ένα ακόμα κομμάτι. Α, ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Εξοπλισμός. Είχαν περάσει περίπου 6 μήνες από τότε που χάθηκε ο Μάθιου και η μικρή Έμιλη περιφερόταν σαν φάντασμα μεταξύ του σχολείου και του σπιτιού. Δεν έτρωγε, δεν μίλαγε, δεν γέλαγε. Ήταν συνεχώς απορροφημένη στις σκέψεις της και έτσι δεν κατάλαβε το κακό που ζήγωνε το σπιτικό της. Η μητέρα της συνέχιζε να δουλεύει στη γειτονική μπειραρία, αλλά πλέον τα βράδια δεν γυρνούσε μόνη στο σπίτι. Ο Λάρι Μπράξτον, ένας άνεργος μεθύστακας, μεσήλικας κοντά στα 50, ήταν ο μόνιμος συνοδός της. Στις αρχές την έφερνε από τη δουλειά και έφευγε. Αργότερα, καθόταν μαζί με τη Ρόουζ για αρκετές ώρες στο καθιστικό τους και μετά από τις μπύρες και αρκετά χαχανιτά, έφευγε για το σπίτι του. Το τελευταίο όμως διάστημα άρχισε να μένει και κάποια βράδια της εβδομάδας στο σπίτι των 2 γυναικών. Αλλά η Έμιλη δεν τον έβλεπε. Αφού το πρωί που έφευγε εκείνη για το σχολείο, εκείνος κοιμόταν και όταν γύριζε το μεσημέρι είχε ήδη φύγει. Μια Κυριακή όμως, την ώρα του πρωινού, η Ρόουζ της ανακοίνωσε την απόφασή της να φιλοξενήσει τον Λάρι, έως ότου βρει καινούριο σπίτι, γιατί από το παλιό τον είχαν διώξει. Η Έμιλη, που δεν είχε βρει την ιδέα καθόλου καλή, αντέδρασε έντονα στη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της υπενθύμησε πως το σπίτι ήταν δικό της και μπορούσε να φιλοξενήσει όποιον ήθελε και όποιος είχε αντίρρηση μπορούσε να τα μαζέψει και να φύγει. «Τους κανόνες στο σπίτι μου τους βάζω εγώ. Εσύ είσαι υποχρεωμένη να τους τηρείς. Διαφορετικά μπορείς να φύγεις», της είπε εκείνο το πρωινό, μην αφήνοντάς της κανένα περιθώριο για άλλες αντιρρήσεις. Έτσι, το ίδιο μεσημέρι ο Λάρι με μια βαλίτσα στο χέρι έκανε την εμφάνισή του στο σπίτι τους, όπου δήλωσε ότι θα μείνει προσωρινά. Αυτό όμως το προσωρινά διήρκεσε 6 ολόκληρα χρόνια.
Λοιπόν, τώρα θα μιλήσει. Είναι ανοιχτό. Το άνοιξα. Το άνοιξα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσει η Γεωργία. Θα πει δύο κουβέντες και εκείνη για το βιβλίο. Σε ευχαριστώ. Αυτές τις κουβέντες που θα πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Να έχει μεγάλα γράμματα. Ναι, οπότε εντάξει. Αν θέλεις να το έχεις σταθερό, λοιπόν, εσύ. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκανε η Τόνια να παρουσιάσω το βιβλίο της και περισσότερο χαίρομαι γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα μέσα από αυτή την παρουσίαση να διαβάσω αυτό το υπέροχο βιβλίο. Ευχαριστώ επίσης και τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη γιατί όλα αυτά τα χρόνια δίνουν στο αναγνωστικό κοινό ό,τι καλύτερο μπορούν με τα βιβλία που βγάζουν. Να είστε καλά. Εγώ θα διαβάσω από μέσα γιατί έχω εστιάσει σε κάποια σημεία του βιβλίου και επειδή μας παρακολουθούν live και μέσω του Bookia, κάποιοι που δεν το έχουν διαβάσει θα πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα για την υπόθεση. Για τη σκοτεινή πλευρά της ψυχής μιλάμε σήμερα και θα προσπαθήσω να προσεγγίσω την πλοκή του βιβλίου, τους ήρωές του και το ύφος της εξέλιξής του με έναν τρόπο που θα φανερώσει γιατί αυτό το βιβλίο με άγγιξε και με παρέσυρε στο δικό του μοναδικό ρυθμό. Γιατί αποτέλεσε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μου καθ' όλη τη διάρκεια της αναγνωσής του. Ποτέ δεν μου άρεσε να βάζω ταμπέλες στα βιβλία και να τα κατατάσσω σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Μπορεί η βάση της θεματολογίας τους να έχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όμως ποτέ ένας συγγραφέας δεν μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένα καλούπια που θα ελαχιστοποιήσουν τα περιθώρια της έμπνευσής του. Έτσι λοιπόν, παρόλο που αυτό το βιβλίο έχει τοποθετηθεί στην αισθηματική λογοτεχνία, οι προεκτάσεις του, τα νοήματά του, τα μηνύματά του και το υποδόριο υπόβαθρό του έχουν ένα έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και μια ιδιαίτερη ψυχαναλυτική χρειά. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Λονδίνο με διακριτικές περιγραφές αλλά και με ένα εξαιρετικό τρόπο που σε βάζει μέσα στη χαρακτηριστική λονδρέζικη ατμόσφαιρα. Κεντρική ηρωίδα η Έμιλι Άντερσον, αριστούχος του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον στα Ναυτιλιακά, μπαίνει με ορμή στην επαγγελματική αρένα. Εκεί όπου το παιχνίδι έχει τους δικούς του κανόνες αξιολόγησης. Θα δουλέψει με ορμή, με δύναμη και θέληση, με αποφασιστικότητα και ακάματη ενέργεια. Όμως τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν έγινε χωρίς σκοπό. Μια εικονικά τυχαία πρόσληψη στη συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί μέρος ενός καλοσχεδιασμένου σχεδίου εκδίκησης που για την Έμιλη αποτελεί το μοναδικό σκοπό της ζωής της. Με flashback στο παρελθόν της νεαρής κοπέλας, μπαίνουμε σε έναν κόσμο αντίθετο και εντελώς διαφορετικό από τον κοσμοπολίτικο και γεμάτο κλειδί κόσμο του παρόντος. Μεταφερόμαστε σταδιακά σε έναν κόσμο που την κράτησε κλεισμένη μέσα στην απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, στην αδιαφορία της χαρακτήρης της μητέρας της, στο βιασμό της ψυχής και του κορμιού της από έναν άθλιο άντρα. Η δυναμική, ψυχρή και αγέροχη Έμιλι Άντερσον του σήμερα, πριν κάποια χρόνια ήταν ένα φοβισμένο κορίτσι, έρμειο της αδιαφορίας, της βίας και της εγκατάλειψης. Η σκιαγράφηση του χαρακτήρα της που φωτίζεται έντονα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Τα αντιφατικά χαρακτηριστικά της, οι έντονα διαφορετικές αντιδράσεις της, η απότομη εναλλαγή της ανάμεσα στις δύο προσωπικότητές της. Πότε αδίσταχτη και πότε εύθραστη. Πότε μετέωρη ανάμεσα στην εκδίκηση ή στην διεκδίκηση μιας άλλης ήρεμης ζωής. Και πότε χαμένη στις επικίνδυνες κινήσεις της που βάζουν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων. Η θέση της στην εταιρεία εδραιώνεται με φρενήρους ρυθμούς. Η εργατικότητά της και η αποτελεσματικότητά της θα τη φέρουν πολύ κοντά στον πρόεδρο της εταιρείας, Eric Stewart. Το βασικό της στόχο. Εκείνος δυναμικός στις επιχειρήσεις, αλλά εντελώς άπειρος στις ανθρώπινες σχέσεις. Χείρος από καιρό, μεγαλώνει ένα κορίτσι σε μια ηλικία λίγο πριν την ηλικίωσή του. Παράλληλα, μέσα στην εταιρεία, η Έμιλι γνωρίζει και τον ετεροθελή αδερφό του, τον Ethan. Έναν άντρα δυναμικό και σίγουρο για τις κατακτήσεις του στο άλλο φύλλο. Έτσι λοιπόν, εκείνη θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο άντρες που θα προσπαθήσουν να τη διεκδικήσουν ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Και τι γίνεται πάντα όταν σε ένα σχέδιο εκδίκησης μπαίνει στη μέση ο έρωτας, και πόσο μάλλον όταν ο έρωτας έρχεται από δύο πλευρές. Αλυσιδωτές αντιδράσεις, αντιφατικές και σπασμωδικές κινήσεις. Τα συναισθήματα που διαβρώνονται στη δυναμική της εκδίκησης και αλλοιώνονται στη γλύκα του πρωτόγνωρου έρωτα που διχάζεται και μοιράζεται. Οι τύψεις και οι αναστολές. Η αιμονή και η ανασύνθεση των καταστροφικών σχεδίων. Η αναδίπλωση και η μοιραία επικίνδυνα η αναδίπλωση και οι μοιραία επικίνδυνες ανατροπές που αλλάζουν την ροή των γεγονότων. Οι ανθρώπινες σχέσεις, η γνωριμία, η επαφή, η κατανόηση, το διάβασμα της ψυχής του άλλου βγάζουν προς τα έξω τον αληθινό και πραγματικό χαρακτήρα του καθένα. Μου άρεσε πάρα πολύ η εμβάθυνση των χαρακτήρων
που δεν γίνεται με τις έντονες περιγραφές ή με συγκεκριμένους τρόπους. Γίνεται μέσα από τις ίδιες τις πράξεις των ηρώων, μέσα από την κριτική που μπορεί να ασκήσει ο κάθε αναγνώστης επάνω στις πράξεις αυτές. Οι τραυματικές εμπειρίες της Έμιλη στην παιδική και εφηβική της ηλικία την έχουν κάνει σκληρή και απόμακρη. Οι οδυνηρές μνήμες της σεξουαλικής κακοποίησης έχουν αφήσει ισχυρά κατάλοιπα που μπλοκάρουν το συνέστημα και την επαφή με το άλλο φύλο. Μέχρι τη στιγμή που εκείνη θα δει την άλλη όψη της ανθρώπινης προσέγγισης. Η αιμονή της και η προσήλωσή της σε μια εκδίκηση. Η δικαίωσή της για τον άδικο χαμό του πατέρα της και τα κλεμμένα χρόνια της θα μπουν σε μια τροχιά σύγκρουσης με τα πρωτόγνωρα και ισχυρά πάθη της και τα καλά κρυμμένα αίσθηκτά της. Θα διχαστούν και θα επαναπροσδιοριστούν μέσα από την διαφοροποιημένη σχέση που θα αποκτήσει με τους δύο άντρες που θα εισβάλλουν στη ζωή της. Ο ένας δυναμικά και ο άλλος σιγά-σιγά και αθόρυβα. Η μοναξιά σπάει και μοιράζεται. Όλη της η κοσμοθεωρία κλονίζεται και επαναπρογραμματίζεται. Η Έμιλη, μέσα από αυτήν την περίεργη και περίπλοκη σχέση, δεν θα είναι ξανά ποτέ η ίδια γυναίκα. Θα διεκδικεί σε ένα διαφορετικό και αλλιώτικο μερίδιο στα τόσα χρόνια που έχει χάσει. Εγωιστικά μπορεί. Μονόπλευρα και μονοδιάστατα ίσως. Όμως η εκδίκησή της έχει και μια άλλη καινούργια όψη που φιλτράρεται μέσα από τη στερημένη της όλα αυτά τα χρόνια ερωτική ζωή. Οι εναλλαγές στο σκηνικό των αντιδράσεων και των εξελίξεων έχουν εξίσου ένα δικό τους μοναδικό χαρακτηριστικό. Το βάρος των συναισθημάτων και της έντονης αφισβήτησης των πράξεων στο σύνολό τους μετατίθεται εναλλάξ στους πρωταγωνιστές. Μεταβιβάζεται και ταυτοποιείται ανάλογα με τα βιώματα και τον ως τώρα τρόπο ζωής τους. Όλοι οι ήρωες είναι εγκλωβισμένοι στα ως τώρα βιώματά τους και αρνούνται να προσεγγίσουν σωστά τα νέα δεδομένα της ζωής τους, να αποδεχτούν τη δύναμη των συναισθημάτων τους. Ζουν μέσα στη γνώση, στην άγνοιά τους και περιμένουν την επόμενη κίνηση να έρθει νομοτελειακά για να δώσει λύση στα διέξοδά τους. Πολύ καλές οι αντιπαραβολές του παρελθόντος και του παρόντος. Οι αντιπαραβολές στις σχέσεις οικογενειακής αγάπης και στις εξοργιστικά βίες και αδιάφορες στάσεις γονιών απέναντι στα παιδιά τους. Πόσο σωστά και μελετημένα φέρεται ο Έρικ στην κόρη του. Παρόλες τις διαφορές τους, τις αντιθέσεις που προκύπτουν πάντα στη σχέση γονέα και παιδιού, εκείνος είναι προσιτός και οικείος. Ακούει και αφουγκράζεται τις ανάγκες και τα θέλω του παιδιού του. Νιώθει τύψεις για τις ώρες που είναι αναγκασμένος να ξοδεύει στην απαιτητική εργασία του. Ώρες που δυστερεί από το παιδί του. Διστάζει να βάλει μια άλλη γυναίκα στη ζωή του, έχοντας θέσει σαν προτεραιότητα μοναδική την κόρη του. Αντίθετα, η Έμιλη, που έχει χάσει και εκείνη τον πατέρα της σε μια επίσης δύσκολη ηλικία, η αντιμετώπιση από τη μητέρα της είναι στο εντελώς αντίθετο άκρο. Είναι σαν να μην υπάρχει για εκείνη. Βάζει στις ζωές τους αστόχαστα έναν άντρα που θα γίνει ο εφιάλτης της κόρης της. Δεν την άκουσε ποτέ. Δεν την πλησίασε σε καμιά στιγμή για να μπορέσει να νιώσει το μαρτύριό της. Είναι αμέτωχη και αποστασιοποιημένη από τη ζωή του ίδιου του παιδιού, βάζοντας πάνω απ' όλα τις δικές της ανάγκες. Το ερωτικό στοιχείο είναι εμφανές. Οι ερωτικές σκηνές, άκρος περιγραφικές. Όμως, όλη η ερωτογενής ατμόσφαιρα συμβάλλει στο να αναδείξει την τρυφερότητα της έλξης, την οικειοθελή συμμετοχή σε μια ερωτική σχέση, την αγάπη και την κατανόηση, την απόλυτη αποδοχή του συναισθηματικού βάρους που κουβαλάει ο κάθε πρωταγωνιστής. Και με αυτόν τον τρόπο να δείξει πώς αυτή η γυναίκα που δέχτηκε τη βία και την καταπάτηση της προσωπικότητάς της αλλάζει και πλάθεται εκ νέου από τον αληθινό έρωτα που την προσεγγίζει για πρώτη φορά, έστω και αν αυτός ο έρωτας διχάζεται ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Όμως και εκείνη βγάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Πότε σκληρότητα και πότε ευαισθησία. Πότε ενδιαφέρον και πότε αδιαφορία. Αρνείται να πάρει αποφάσεις γιατί στην ουσία χρειάζεται στη ζωή της και τα δύο αυτά συστατικά της πρωτόγνωρης αυτής διπολικής έλξης. Η Τόνια Κυρυφίδη, με αυτό το πρώτο εγχείρημα συγγραφής της, μας παραδίδει ένα μυθιστόρημα χορταστικό, γεμάτο, αληθινό και γλαφυρό, με χαρακτήρες που ξεβιδούν από ένα κόσμο ρομαντικό αλλά και σκληρό, με πολλά μηνύματα και πολλές διαφοροποιήσεις στην τελική εξέλιξη της ιστορίας. Αφήνει στον αναγνώστη μια γλυκόπικρη γεύση. Δίνει έρισμα για πολλά ενδεχόμενα σε μια τελευταία έξαρση της φαντασίας του και τον αφήνει σε μια διφορούμενη αναμονή, ώστε να σκεφτεί και να λογαριάσει τις δύο όψεις που μπορεί να έχει τελικά η ζωή. Το βιβλίο εν τέλει έχει εκείνα όλα τα χαρακτηριστικά που τραβούν και ερεθίζουν τον αναγνώστη. Ίντριγκες, σχέδια εκδίκησης, έντονο ερωτικό στοιχείο, ανταγωνισμό και ανατροπές. Διαφορετικά αληθινούς χαρακτήρες που δημιουργούν ξεχωριστά συναισθήματα. Ένα βιβλίο που για μένα είχε όλα εκείνα τα συστατικά που μπορούν να κάνουν έναν αναγνώστη
να περάσει και καλά και ταυτόχρονα να σκεφτεί και να δει διαφορετικά κάποια πράγματα που τα είχε λογαριάσει αλλιώς στην αρχή ή στην εξέλιξη της ιστορίας. Σε μια σύνοψη λοιπόν του όλου κειμένου θα συναντήσετε πολλά πράγματα. Μερικά από αυτά είναι γονική διάσταση, μια δυσαναπλήρωτη απώλεια, παιδική κακοποίηση, ψυχολογικός εξαναγκασμός και ένα σχέδιο εκδίκησης με μονικές προεκτάσεις. Ένας έρωτας που διχάζεται ανάμεσα στην ήρεμη δύναμη και στη θύελα που παρασέρνει στο διάβα του κάθε σχεδιασμό. Αυθόρμητες αντιδράσεις και αληθινά αγνήσιες κινήσεις που είτε αλλάζουν τις αλλεκτικές προθέσεις, είτε φανερώνουν τα αληθινά συναισθήματα των ηρώων που φαντάζουν κάποιες στιγμές σκοτεινά και αδιευκρίνιστα. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα σας παραστήρουν σε ένα διαφορετικό αναγνωστικό ταξίδι. Τόνια, ελπίζω να μην κούρασα τον κόσμο, να καταλάβατε τι ήθελα να πω. Είναι ένα διαφορετικό βιβλίο, πραγματικά. Η ιδέα ξεκίνησε να παρουσιάσει μια ερωτική ιστορία. Έχει όμως πολλά, πολλά, πολλά πράγματα κρυμμένα μέσα στις σελίδες του. Συγχαρητήρια και ελπίζουμε σύντομα το δεύτερο. Το θέμα είναι να ακούγομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία μου, για τα καλά του λόγια. Και σένα, ναι, και την Κατερίνα, που μου δώσατε θετική ενέργεια και διαβάσατε το βιβλίο, που όπως είπατε και εσείς είναι αρκετά μεγάλο. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να διαβάσω κι εγώ ένα απόσπασμα του βιβλίου. Εξοπλισμός. Ναι, εξοπλισμός. Λοιπόν, θα το πάρω όμως γιατί δεν με βολεύει έτσι. Τα μάτια της Έμιλη σκοτίνιασαν σαν φουρτουνιασμένες θάλασσες. Η κοροϊδία στο βλέμμα του την έβγαζε εκτός σε αυτού. Με το ζόρι προσπαθούσε να συγκεντρώσει τις σκέψεις της, αλλά και τη γλώσσα της, ώστε να καταφέρει να μην τον βρήσει. Έπρεπε να βρει να πει κάτι έξυπνο, αλλά και αποστομωτικό, για να τον κάνει να αισθανθεί πόσο υπερόπτης, εγωπαθής και γελίος ήταν, που νόμιζε πως με τα ανόητα ηρωνικά του σχόλια θα την πλήγωνε. Όχι, δεν την πλήγωνε. Τη θύμωνε. Και αυτό δεν έπρεπε να το αφήσει έτσι. Κύριε Στιούαρτ, όποιος νομίζει ότι είναι κάποιος, το μόνο που καταφέρνει είναι να πείσει τους γύρω του πόσο ασήμαντος τελικά είναι. Γιατί κάποιοι που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους είναι τόσο συνεπαρμένοι από το εγώ τους που δεν τους μένει χώρο στο μυαλό για τις αληθινά μεγάλες ιδέες. Και είναι κρίμα για έναν άνθρωπο στην ηλικία σας να μην έχει αντιληφθεί πως δεν είμαστε αυτό που φαινόμαστε ή αυτό που δείχνουμε στους γύρω μας. Οι πράξεις μας προσδιορίζουν το ποιόν μας και μέσα από αυτές θα κριθούμε. Και δεν μιλάω για θεούς και για δαίμονες. Οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν έχουν αναλάβει αυτή την αποστολή. Γιατί φοβάμαι πως αν προσπαθήσουμε να ασκήσουμε σωστά την αυτοκριτική μας, τότε θα τρομάξουμε με όσα ανακαλύψουμε για τον εαυτό μας. Μόλις ολοκλήρωσε τη φράση της, κατάλαβε πως τα τελευταία λόγια ήταν σκέψεις που αφαιρούσαν την ίδια και όχι εκείνον. Απλώς τα είχε πει φωνακτά. Τον κοίταξε στα μάτια και προσπάθησε να διαβάσει το βλέμμα του, όπου είχε ζωγραφιστεί η απορία. Και πράγματι, ο Ήθαν είχε μείνει αμίλητος για λίγο και την κοιτούσε, προσπαθούσε να καταλάβει τι άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα. Τι ακριβώς ήθελε να πει, τι έκρυβε μέσα της, ποια ήταν τελικά η Έμιλη Άντερσον. Αυτό ήταν το κομμάτι που ήθελα να σας διαβάσω. Βγάζω και αυτά. Πριν λίγες μέρες είχα βρεθεί σε μία παρουσίαση μιας άλλης συγγραφέως και καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης παρακολουθούσα το βλέμμα της, το υγρό βλέμμα της για να είμαι ειλικρινής, την αγωνία της, το άγχος της, αλλά και τον τρόπο που κοίταγε τον κόσμο που είχε παρευρεθεί στην παρουσίαση. Έβλεπα τη συγκίνησή της και τη χαρά που είχε όλο αυτόν τον κόσμο δίπλα της. Έτσι λοιπόν κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αυτό που αισθάνομαι σήμερα, τα αισθήματά μου δεν είναι ανάμεικτα. Δεν αισθάνομαι ούτε φόβο, ούτε πόνο, ούτε λύπη. Αισθάνομαι μόνο χαρά και ευγνωμοσύνη. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που αισθάνομαι. Και
Μόνο όσοι έχουν βρεθεί στη θέση μου μπορεί να με καταλάβουν. Όπως η Κατερίνα δίπλα μου, η οποία είναι και αυτή συγγραφέας, η Κωνσταντίνα η Μόσχου που μου έκανε την τιμή να έρθει, η οποία και εκείνη έχει βρεθεί στη θέση μου αρκετές φορές, και ο φίλος μου ο Σπύρος ο Πετρουλάκης που μου έκανε τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται σήμερα μαζί μου. Σας αγαπώ και τους τρεις πάρα πολύ. Όλους σας αγαπώ. Μιλάω όμως για τα τρία εδώ παιδιά, τα οποία έχουν έρθει στη θέση μου. Εκείνα έχουν δώσει και περισσότερα δείγματα γραφής. Εμένα είναι το πρώτο μου. Και εκείνοι μπορούν να με καταλάβουν πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ μαζί μου. Ευχαριστώ τον Μπούκια για όλα, για όλη τη συμμετοχή, για όλη την υποστήριξη. Και θα το πω και αυτό, για όλη την υποστήριξη. Αλλά θα μου κάνετε μια μικρή υποχώρηση να πω κάτι τελευταίο, μία τελευταία παράγραφο. Ξέρω ότι ίσως να είναι υπερβολικό το ότι θα διαβάσω ένα ακόμα κομμάτι, αλλά αυτή η τελευταία παράγραφος θεωρώ ότι είναι και η αιτία που γράφτηκε αυτό το μυθιστόρημα. Ίσως να είναι και η κατακλίδα. Θα το διαβάσω και νομίζω θα το καταλάβετε. Επιτρέψτε μου, αν το βρω κιόλα. Δεν πιστεύω. Πού είναι περίπου. Χίλια συγγνώμη. Δεν πιστεύω. Είναι κάτι από αυτά που έχεις γράψει. Στη 200. Παιδιά, δεν θα το διαβάσω στο τέλος, έτσι βλέπω. Δεν είναι γραπτό. Να, το βρήκα. Δεν πιστεύω ότι το έχασα. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Μα είχα βάλει το χαρτάκι και τελικά το έβγαλα. Θα σου διαμείνει και από τη μέρα. Ναι, γι' αυτό είναι. Ελάτε πίσω, το βρήκα. Η Έμιλη ένιωθε πια απελευθερωμένη και ίσως λυτρωμένη από το όσα την κρατούσαν δεμένη με την παλιά της ζωή. Έπρεπε να ανοίξει τα φτερά της, αναζητώντας νέους ορίζοντες που θα την βοηθούσαν να ξεχάσει. Ύστερα όμως από πολλές επίμονες σκέψεις, αισθάνθηκε πως δεν μπορούσε να αφήσει όλους όσους της είχαν ρημάξει τη ζωή ατιμόρυτους. Κι έτσι φόλιασε μέσα στο μυαλό και την καρδιά της η ανάγκη για εκδίκηση. Ένιωθε έντονη την αίσθηση ευθύνης απέναντι στον αδικοχαμένο πατέρα της, αλλά και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, που αναγκάστηκε να υποστεί τόσα βάσανα και εξευτελισμούς όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας των συνεπειών της απόφασης κάποιων ανθρώπων που οδήγησε στη διάλυση της οικογενειακής της γαλήνης, εξασφαλίζοντας μόνο τη δική τους ευτυχία και το προσωπικό τους συμφέρον. Όχι. Δεν μπορούσε να το αφήσει να περάσει έτσι απλά. Ήταν αποφασισμένη. Ή θα κέρδιζε, ή θα χανόταν και εκείνη στη δίνη που είχε ξεσπάσει μέσα στην ψυχή της. Εκεί, βαθιά, στην πιο σκοτεινή γωνιά της. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο ή όσοι πρόκειται να το πάρετε, να το διαβάσετε και απλά να ενημερώσω ότι διατίθεται κάτω το βιβλίο, όσοι θελήσουν να το πάρουν, κάτω στο ταμείο του βιβλιοπωλείου. Θα ήθελα πριν την καταδικάσετε με συνοπτικές διαδικασίες, βγάζω και το γυαλί. Πριν λοιπόν την καταδικάσετε, θα ήθελα να ακούσετε τον πόνο της. Να ψάξετε μέσα στην ψυχή της. Να αφουγκραστείτε το λιγμό της. Άλλωστε, η Έμιλη δεν αποζητάει την συγχώρεσή σας. Την κατανόησή σας θέλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την αποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν φεύγει κανείς. Αύριο γιορτάζω. Ήταν το καλύτερο δώρο που κάνατε να έρθετε στη γιορτή μου. Γλυκάκι, διαχειρός Στεφανίας και πορτοκαλάδα για να δροσιστείτε. Γιατί μπορεί και να σας ψιλοστριμώξουμε εδώ πέρα συναισθηματικά. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν κοντά μου.